Τώρα, τι να πει κανένας τώρα, δεν υπάρχουν λόγια. Έρχεσαι στον Αρχάγγελο, στο Μανταμάδο και νομίζεις ότι είναι εδώ ζωντανός. Ολοζώντανος ο Αρχάγγελος. Ολοζώντανος. Παρουσία. Και ακούς κόσμο να διηγείται, να λέει ιστορίες, όσα 5 λεπτά να καθίσεις, 10 λεπτά να καθίσεις, μισή ώρα να καθίσεις, θα γεμίσεις ιστορίες. Κόσμος που έρχεται από όλο τον κόσμο. Γιατί ξέρουν πόσο ζωντανός είναι ο Αρχάγγελος. Μη διστάζετε να του μιλάτε, μη διστάζετε να του ζητάτε, μη διστάζετε να του φωνάζετε. Και έλεγε εδώ ο Βαπούλης, ο Παπαχρήστος είναι ονόματος και αυτός, μια ιστορία. Εμφανίζεται σε έναν παππού πριν από καιρό, του έλεγε κάθε μέρα το ζητούσε κάτι και του λέει το βράδυ στον ύπνο, φτάνει μωρέ, μη μου ζητάς άλλο. Θα στο δώσω. Αλλά θα στο δώσω στην ώρα του όμως. Αλλά εσύ δεν χρειάζεται να μου το ξαναθυμίσεις. Και μετά από λίγες μέρες, του το έδωσε, του το χάρισε. Έτσι είναι. Και η Άγιοι και η Παναγιά και πιο πολύ ο Αρχάγγελος. Διότι τούτος εδώ είναι ο στρατηγός του ουρανού. Το παλικάρι του ουρανού. Ο φίλος ο καλός όλων. Μη διστάζετε λοιπόν. Μη διστάζετε. Και πήρα από εδώ μία ευλογία που θα σας την έχω για να την προσκυνάτε συνέχεια και να σταυρώνεστε με αυτό. Μου την έδωσε ο καλός μου φίλος και παπάς εδώ, ο Παπαχρήστος. Είναι μία ευλογία ανεπανάληπτη. Και είναι τα σιδερένια του, τα παπούτσια που φοράει πάντα, στρατηγός, αλλά γεμάτος αγάπη και φιλανθρωπία για τους ανθρώπους. Μου τα έδωσε ο παππούλης από μέσα από την εικόνα. Από την εικόνα, μωρέ. Ναι, ρε σεις, ναι, θα τα έχουμε να φιλάμε την εικόνα του, να σταυρωνόμαστε και να παίρνουμε τη χάρη του, την ευλογία του και τη βοήθειά του. Άντε.